Καλημέρα. Ξέρετε τι έχει γίνει εδώ τώρα, ένα σαμποτάζ. Διότι αυτές οι γαϊδάρες, εδώ οι γυμνάστριες, σου λέει αυτή είναι τεμπέλα, εγώ δηλαδή. Η τεμπέλα όλο τρώει, θα φέρουμε τους γυμναστές και όλα τα όργανα εδώ να γυμναστούμε. Και με έχουν βάλει από τις 8 η ώρα, και σε αυτό το διάδρομο, τον Κώστα τιμωρία εδώ πάνω στα στεπ. Μα δεν είναι δυνατόν. Έχουν κάνει ανταρσία και μας κάνουν ό,τι θέλουν τώρα. Όταν πάει το μάνα στο βουνό, πάει το βουνό στο μάνα. Να σας συστήσω. Ο Νίκος και ο Γιώργος είναι γυμναστές πραγματικοί, όχι αστεία. Γιατί εμείς γυμναστές έχουμε. Πλαστική. Ωραίο αυτό. Απ' την κούραση δεν ξέρω τι λέω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ, θα πηγαίνουμε. Άλλα 20 λεπτά, άλλα 20 λεπτά. Άλλα 20 λεπτά. Μόνο που θα αρχίσουμε να υδρώνουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αγάπη, τι ώρα βάζουμε την πίτσα? Τι ώρα θα κάνουμε την πίτσα? Εγώ πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Θα κατέβω από μετά τα 20 λεπτά. Έχω πίτσα να κάνω σήμερα. Μην την κατεβάσει, Νίκο. Όχι, μετά έχει σπιντάρισμα. Όχι, παιδί μου. Νομίζω ότι δεν με χωνεύουν αυτές. Μπα, όχι, όχι. Παίζουνε μαζί σου, παίζουν. Λοιπόν, για κάνε step, γιατί εσύ λουφάρεις τώρα. Όχι. Είναι το διάλειμμα, το διάλειμμα, κάνει διάλειμμα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πολύ ανεβασμένοι, δεν μπορώ να πω. Είναι και καλή μέρα. Είναι και καλή μέρα. Και βοηθάει και ο ήλιος και η σελήνη για την κίνηση, για τη δράση, για την επέκταση και για το ρίσκο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζώδια σήμερα το πρωί, διότι ο Κώστας θα μας μιλήσει, προσέξτε αυτό τώρα. Για τις, να το κάνω τάκα, τις ερωτογενείς ζώνες ή αλλιώς, στο σώμα μας. Ή αλλιώς ζώδια και σεξ. Να το. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες κάναμε τα παραμύθια και άρεσαν πάρα πολύ στον κόσμο. Εγώ αρχίζω και ζαλίζομαι, Νίκο, κάνε κάτι και εδώ. Σταμάτα. Καμήλωσε λίγο την αγκαλιά. Τα παραμύθια άρεσαν πάρα πολύ και τώρα θα μας πεις. Τα ευαίσθητα σημεία του σώματός μας, ανάλογα στο ζώδιο που ανήκουμε, τα οποία έχουν πιο χαρακτηριστική ερωτογενή ζώνη. Δηλαδή, κάθε ζώδιο που ερεθίζεται ή που ευαισθητοποιείται περισσότερο ανατομικά. Μ' αρέσει αυτό. Και δεν. Α, σιγά, επίτηδες το κάνεις για να σκοτωθώ. Επίτηδες το κάνεις για να πέσω κάτω. Φοράω και τα κούνια. Τώρα το σταμάτησες αυτό. Ήθελα να φανεί ότι ήταν τυχαίο, δηλαδή. Ξαμποτάζ γίνεται εδώ πέρα μέσα. Σαμποτάζ. Λοιπόν, καταρχάς, πες μου πλήρες όνομα και ακριβώς τη δουλειά που κάνεις, γιατί δεν είναι σωστό να έχετε κουβαληθεί εδώ όλοι με τα όργανα και εμείς να πούμε κατευθείαν τους επόμενους καλεσμένους. Ξεκινάμε από εσάς. Από μένα. Από σένα, επίτηδες. Έτσι για να μάθεις τώρα. Πάρε ένα κιλό τρακ να έχεις. Λέγε. Πώς με λένε? Πώς σε λένε πλήρες? Νίκο Μαριάνο. Και είμαι aerobic instructor και δουλεύω σε διάφορα γυμναστήρια. Ζώδιο ύψος. Το τηλέφωνο μου είναι 09. Εσύ, Γιώργο. Καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Γιωματάρης. Είμαι καθηγητής στο IAFA College, στη σχολή αεροβικής και fitness, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Και ήρθαμε σήμερα εδώ το πρωί λίγο να σας παιδέψουμε και λίγο να διασκεδάσουμε κι εμείς μαζί σας. Μπράβο. Να μας παιδέψετε, ήταν η ιδέα της Μαρίας αυτό. Ποιο συγκροτημένο, τι ζώδιο που είσαι? Είμαι κρυός. Εσύ τι είσαι? Εγώ, ηχθείς. Να είδες. Ναι, έχεις εσύ. Γι' αυτό το ήμουν σίγουρη ότι εσύ κάτι έχεις με τη Μαρία, εννοώ κοινό. Όχι κάτι έχεις, εννοώ κοινό. Έχουμε ηχθείς και η Μαρία. Ίδιες κάλτσες. Ίδιες κάλτσες. Ίδιες χιούμορ, μικρός. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή έχει πολύ όμορφα θέματα, πραγματικά. Και θα μιλήσουμε καταρχάς για όνειρα. Με τον πολύ γνωστό Άγγελο Διανύτη. Θα μιλήσουμε για όνειρα και για κάτι ιστορίες πολύ περίεργες. Δεν σας λέω όμως τι είναι. Θα σας τις πω μετά τα διαφημιστικά, μετά τα ζώδια και σεξ. Περίεργες ιστορίες που έχει να μας διηγηθεί ο Άγγελος Διανύτης και φυσικά θα συζητήσει με τον Δημήτρη Δανιά, τον ψυχολόγο της εκπομπής, διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με ψυχολογία και όνειρα. Ναι. Και φυσικά, τι μου λέτε? Ναι. Δεν θα το πούμε αυτό τώρα, να έχει suspense. Mm. Και φυσικά μαζί μας η Λιζέτα Νικολάου, η πολύ γλυκιά αυτή τραγουδίστρια, και να μην πω περισσότερα, να πάμε να ακούσουμε ερωτογενείς ζώνες. Νομίζω ότι ενδιαφέρει, καλοκαιριάζει τώρα, πρέπει εκτός από το γενικό ρεκτιφιέ, που πρέπει να κάνουμε, το γενικό ρεκτιφιέ, πρέπει να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται. Ξεκινάμε. Τώρα, εσύ μπορείς να κάνεις, να λες τα ζώδια και να κάνεις και step. Ναι, εξαρτάται. Δεν έχει ρυθμό. Είναι λίγο άκομψο να μιλάς και να.
Δεν μου λες, μήπως θέλεις να έρθεις να καθίσεις εδώ που κάθεσαι κοπεδάκι μου εσύ. Άστο έτσι, εμένα πάνε στην πίεση. Δύο μέτρα, πήγαινε να κάνεις step. Να αλλάξουμε θέση. Έλα, με βάζεις τα δύσκολα. Α, που είσαι σούπερ γυμνασμένη. Να καθίσει ο Κώστας εδώ να τα λέει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Για πάμε. Ησυχία τώρα, γιατί εγώ είναι πανέβω τα σεξουαλικά μας. Λοιπόν, πρωτού πούμε για τις ερωτογενείς ζώνες, να δώσουμε ένα σύνθημα για τη μέρα και να πούμε ότι η μέρα έχει ευαισθησία, έχει επιτυχία στην επικοινωνία, ευνοεί τη φαντασία και ευνοεί και τις πρωτοβουλίες. Έτσι, κυρίως για όσους από εσάς θέλετε να διεκδικήσετε κάτι, είτε αυτό είναι μία συμφωνία, είτε είναι μία συνάντηση, είτε είναι η υπεράσπιση της θέσης σας. Εκείνο που δεν θα πρέπει να επιτρέψετε και κυρίως τα ζώδια της γης είναι να μην αφήνετε την ανασφάλεια ή το φόβο να κατακτά περισσότερο χώρο στην ψυχή σας. Και τέλος, τα ζώδια του αέρα που ακόμα μια φορά είναι οι πρωταγωνιστές της καθημερινότητας και οι άνθρωποι που έχουν και πολλές ευθύνες αλλά και μεγαλύτερη διευκόλυνση να γίνονται οι επιθυμίες τους πραγματικότητα όπως η ζυγή, η υδροχόη και η δίδυμη. Όσον αφορά... Δεν το κάνεις καλά, λίγο πιο γρήγορα. Τώρα θα τα ακούσει. Πάει μέχρι το 20 αυτό. Τον λοιπόν, έχω βάλει σε πρόγραμμα, κατάλαβες. Οι ερωτογενείς ζώνες, ξεκινάμε από τον κριό. Είμαστε όλα αυτιά. Ο κριός είναι το ζώδιο το οποίο έχει ευαισθησία στο κεφάλι, στα μαλλιά και εν γέννη στην κρανιακή κοιλότητα. Εάν θέλεις δηλαδή να κατακτήσεις ένα κριό ή μία κριό, η συμβουλή προς ναυτιλωμένους, δηλαδή προς τους υποψήφιους συντρόφους του ζωδίου αυτού είναι να τους χαϊδεύουν τα μαλλιά ή γενικότερα να παίζουν με τα δάκτυλα πάνω στο τριχωτό ή στο κεφάλι του κριού. Θέλουν χάδια στο κεφάλι. Ναι. Και τι άλλο είναι ο κριός? Ο κριός έχει την ικανότητα να ερωτεύεται από μακριά και να παίζει ερωτικά με τη ματιά. Είναι το ζώδιο που κάνει το πιο σωστό κόρτε που λέγαμε παλιά. Είναι του φλερτ. Του φλερτάκιας. Ναι, φλερτάκιας. Αλλά είναι τέτοια η διαδικασία και τόσο δυνατό το μάτι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο μέσον να κατακτήσει τον άνθρωπο του άλλου φίλου, το αντικείμενο του πόθου του. Πολύ πιο χαρακτηριστικές δε στο παιχνίδι είναι οι κρύοι γυναίκες. Οι κρύοι γυναίκες είναι οι αμαζόνες του έρωτα που αφοπλίζουν αυτόν που βάζουν στόχο τους. Με τη δύναμη του ματιού τους. Ωραίο αυτό για τους κρύους. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, προχωράμε για τον Ταύρο. Και να πούμε ότι οι κρύοι θα έχουν ένα αισθησιακά επιτυχημένο καλοκαίρι. Α, ναι. Βέβαια. Ήδρωσε λιγάκι από το... Εφού σε έχουν βάλει παιδάκι μου και κάνει step, τα έχεις κάνει όλα από το πρωί. Λοιπόν. Ο κρύος έχει ευαισθησία στο λαιμό και στο σβέρκο. Και του κρύου του αρέσουν τα ερωτικά. Του Ταύρου. Συγγνώμη, του Ταύρου. Ο Ταύρος έχει ευαισθησία στο λαιμό, άρα είναι κατάλληλο θύμα για βρικόλακες. Και στο σβέρκο. Και γενικότερα στον κρύο, και γενικότερα στον Ταύρο του αρέσουν τα ερωτικά σημάδια. Δηλαδή. Δηλαδή είναι οι επιδειξίες των σημαδιών στο λαιμό. Που λέμε πολύ παλιά. Ποιος... Τα ρουφήγματα. Τα ρουφήγματα, ναι. Δεν το πιστεύω. Τους αρέσουν τα ρουφήγματα. Ναι, δεν το δηλώνουν, ούτε το ομολογούν, αλλά καμαρώνουν όταν έχουν ένα σημάδι, διότι είναι μία απόδειξη μίας νίκης που προηγήθηκε ή μίας κατάκτησης. Ερωτικής πάντα. Βγάζουμε εννοώ στη φόρα πολλά σήμερα, πάρα πολλά. Μ' άρεσε αυτό για τους Ταύρους. Οι δίδυμοι έχουν ευαισθησία στα χέρια... Και το κρυφό σημείο της διέγερσής τους είναι σκοτεινό και απίθανο. Είναι οι μασχάλες. Μυστική μου, κύριε. Τους αρέσει δηλαδή... Έχουνε ερωτογενή σημείο ζώνη στις μασχάλες, όσο και σου φαίνεται περίεργο. Δεν γαργαλιούνται όπως άλλα ζώδια. Α, ναι. Ναι. Και έχουν και μια χαρακτηριστική ευαισθησία στην αφή, στα χέρια. Κώστα, έτσι πώς τα λέμε τώρα, που δεν πέφτεις ποτέ έξω, βλέπω όλες τις γυναίκες που έχουν δίδυμους για άντρες να γυρνούν σπίτι το μεσημέρι ή το απόγευμα και να τους ψάχνουν στις μασχάλες. Όπως, αν θες, οι δίδυμοι όταν είναι ερωτευμένοι ή όταν είναι ζευγαρωμένοι, τους αρέσει πολύ το αγκαζέ. Η περίπτυξη, δηλαδή παίζουν πολύ με τα χέρια. Είναι πολύ σημαντικό το χέρι, η αφή και σημείο ερωτογενές, η μασχάλη για τους περισσότερους δίδυμους. Πολύ ωραία.
Και προχωράμε στον καρκίνο, ο οποίος έχει σαν μέσο κατάκτησης το φιλί. Το περίφημο φιλί που έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι το διαβατήριο, μαζί και με μια δόση μελαγχολίας για τους περισσότερους καρκίνους, το φιλί που έχει δοθεί στην τέχνη, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική κτλ., εκπροσωπείται τέλεια από το ζώδιο του καρκίνου. Τους αρέσει το φιλί μου, φιλί. Το έχεις ξαναπεί, ναι, ναι, αυτό. Το έχουμε δηλαδή, ξαναπεί. Αν θέλεις να ρίξεις ένα καρκίνο ή μια καρκίνο, είναι να τους φιλήσεις σωστά. Είναι πολύ σημαντικό το φιλί για αυτούς. Είναι το άγγιγμα της ψυχής. Είναι η αλήθεια, η διέστησή τους λειτουργεί και η διάθεσή τους επίσης βελτιώνεται μέσα από ένα ωραίο φιλί. Ωραία. Επίσης, ερωτογενή ζώνη για τους καρκίνους είναι η θηλή, ό,τι έχει να κάνει με το στήθος και το θώρακα, και γενικά το στέρνο. Μάλιστα. Δηλαδή κάτω από το λαιμό, σε αυτό το σημείο. Ναι. Γι' αυτό και οι γυναίκες καρκίνοι έχουν μία μεγάλη ευαισθησία, αλλά και χωρίς να το ομολογούν, μία μικρή δόση επιδειξημανίας για τα στήθη τους. Ας πούμε, ξέρω τώρα, αλλά ναι, ναι, ακριβώς. Μία χαρακτηριστική περίπτωση έχουμε την Τζίνα Λολοπρίτζιτα, που, ήταν, που είναι η γυναίκα γιατί ζει, καρκίνος, και είχε πάντα να παρουσιάσει ένα ωραίο στήθος. Τους αρέσει το μπούστο τους, ναι, τις γυναίκες. Ναι, ναι. Προχωράμε στους... και τι άλλο είναι εκτός από το φιλί, ο εναγκαλισμός. Δηλαδή, η αγκαλιά... Το είναι οποίο... αγκαλίτσες. Είναι αγκαλίτσες, ναι. Η αγκαλιά, αλλά η τρυφερότητα στη διαδικασία του εναγκαλισμού μαζί με το φιλί είναι το βασικό στοιχείο που αρέσει και το μέσο της κατάκτησης ερωτικά για τους περισσότερους καρκίνους. Πολύ ωραία. Και προχωράμε στον Λέοντα. Ο Λέοντας έχει αδυναμία στο ερωτικό μασάζ. Θα μου πεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμία. Αλλά ο Λέοντας έχει ιδιαίτερη. Και ερωτογενή ζώνη για το Λέοντα είναι η πλάτη και τα πλευρά. Έχω σκάσει γι' αυτό. Γιατί κάνω, λέει, έτσι, αφού έχω σκάσει. Λοιπόν, κάνει και τη γυμναστική, πάει. Και ειδικά όταν έχουν και κόμοι ή όταν οι σύντροφοί τους έχουν κόμοι, δηλαδή άντρες λέοντες, τους αρέσει οι γυναίκες σύντροφοί τους να έχουν μακριά μαλλιά. Ναι, ναι, το έχουμε πει για τα λιοντάρια αυτό πολλές φορές, ότι τα μαλλιά τους είναι... Στην ερωτική διαδικασία το μαλλί παίζει ρόλο, είναι ένα στοιχείο και ερεθισμού από τη στιγμή που πέφτει μαλλιά σωστά πάνω στο δικό του σώμα. Πολύ ωραία. Οι παρθένοι έχουν αδυναμία, δηλαδή ενώ η καρκίνη είναι περί του εναγκαλισμού, οι λέοντες στο μασάζ, οι παρθένοι στο κοινό μπάνιο. Δηλαδή, τους αρέσει να παίρνουν μπάνιο μαζί. Να παίρνουν μπάνιο μαζί. Και έχουν, αν χωράει μπανιέρα. Δεν έχει σημασία. Και να μην χωράει μπανιέρα, μπορεί να είναι ντουζιέρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Για τους παρθένους είναι ιδανικό το κοινό μπάνιο με τον ή την ερωτική του σύντροφο. Πολύ ωραία. Και ερωτογενή ζώνη για τους παρθένους είναι η κοιλιακή χώρα και η περιοχή γύρω από τον αφαλό. Γι' αυτό και οι παρθένοι κυρίως είναι ένα μέρος το οποίο έχει πολλά συναισθήματα, δηλαδή ένα μέρος που δείχνει το συναισθηματισμό του ανθρώπου και τις ευαισθησίες τις διάφορες, και έχουν και μία ευαισθησία και στην τροφή και στις γεύσεις. Ναι, ναι. Έχουν, δηλαδή συνδυάζουν πολλές φορές οι παρθένοι μία ερωτική διαδικασία με ένα ωραίο δείπνο ή ένα ωραίο γεύμα. Πολύ ωραία. Με ένα ωραίο μεζέ που λέμε. Τώρα, οι ζυγοί είναι οι πιο καλλιτέχνες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μεγάλη σημασία στα προκαταρκτικά. Α. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το ζώδιο, διότι ο ζυγός, άνδρας ή γυναίκα, θέλει πάση θυσία να αφήσει πολύ ικανοποιημένο τον ή τη σύντροφό του. Και λέγεται στατιστικά, μου επιτρέπεις να το πω, ότι τα διασημότερα ζυγολό είναι γεννημένα στο ζώδιο του ζυγού. Εγώ γιατί να μην δεν επιτρέπω. Λοιπόν, αυτοί έχουν το πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο έχει η ερωτογενή ζώνη για το ζυγό είναι η σπονδυλική στήλη και οι καμπύλες. Γι' αυτό και οι ζυγοί άντρες αρέσουν οι γυναίκες που έχουν ωραίες καμπύλες ή οι ζυγοί γυναίκες αρέσουν την κλασική ανδρική ανατομία. Δηλαδή η καμπύλη, η μέση και το τέλος της σπονδυλικής στήλης, όπως και τα ωραία οπίστια, είναι ερωτογενή στοιχείο και στο ίδιο το σώμα και σε αυτό που κοιτάει ένα ζυγός ή μία ζυγός στο παιχνίδι το ερωτικό. Πολύ προσοχή βλέπω.
Ναι. Και εγώ είμαστε όλοι εδώ. Ο Σκορπιός πολύ προσοχή και πολύ περιέργεια. Για λέγε. Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο του σεξ, το έχουμε πει χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Είναι ο τύπος ή η τύπισσα που δεν έχει καμία αναστολή και δεν το κάνει συνειδητά. Λειτουργεί αυτόματα από τη στιγμή που θα πάρει. Είναι πηγή ζωής ναι. για αυτούς ο ναι. έρωτας. Λοιπόν, και το σεξ. Είναι το μόνο ζώδιο το οποίο δεν έχει παντού ερωτογενείς ζώνες. Α, ναι. Ναι. Έχει παντού ερωτογενείς ζώνες. Αλλά έτσι όπως προχωράμε στην σωματογραφία ανατομικά, το ευαίσθητο σημείο, θα μου πεις, είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους, είναι τα γεννητικά μόρια. Είναι η γύρω περιοχή που οι σκορπιοί έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία. Γι' αυτό και όταν έχουν. Αυτό το έχω ναι. κάπου το και όταν έχουν και προβλήματα υγείας, αυτά είναι πάντα τα ευαίσθητα σημεία τους. Και στον άντρα και στη γυναίκα. Ναι. Εν γέννη όμως ο Σκορπιός, για το Σκορπιό το σεξ είναι μια επιβεβαίωση ζωής και με ένα μέσο που νικάει ναι. το φόβο του θανάτου που είναι υποσυνείδητος ή και ασυνείδητος ναι. μέσα του. Επειδή είναι και το σύμβολο του σεξ, είναι φυσιολογικό να έχει την ευαισθησία στα γεννητικά όργανα. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό Προκριβώς. και αλληλένδετο. Και είναι το ζώδιο που συμβολίζει και την αναπαραγωγή. Ναι. Ο τοξότης είναι ένα περίεργο ζώδιο, υπηκό ζώδιο, καβαλάρης ή αμαζόνα. Και έχει μία... Κλόπος. Ναι, ναι, ναι. Η ερωτογενής ζώνη του τοξότη είναι το εσωτερικό μέρος του μυρού. Το μέσα μέρος του μυρού. Και ο τοξότης στο ερωτικό παιχνίδι του αρέσει να συνδυάζει το χάδι με τα γρατζουνίσματα. Είναι λίγο βίαιος. Συνδυάζει όμως την σχετική παρορμητική βία με την απαλότητα. Αλλά αυτά τα δύο είναι σε μία εναλλακτική σταθερή. Χάδια... Γεωργία Δάβο με παρακολουθεί με φοβερό ενδιαφέρον. Χάδια με γρανζουνίσματα. Προχωράμε στο έτσι δυναμικό ζώδιο του εγώ καιρό, το οποίο είναι το ζώδιο που άθελα του κάνει βίαιες κινήσεις όταν ερωτοτροπεί. Δηλαδή, μπορεί να σε πλακώσει το ξύλο. Όχι. Τι εννοείς. Κάνει κάποιες βίαιες κινήσεις. Σαν τι. Δηλαδή. Δηλαδή πηγαίνει να σε αγκαλιάσει και σου κάνει κεφαλοκλείδωμα, ας πούμε. Τι γελάτε. Για να ξέρω τι θα μας συμβεί, εάν εφόσον, ξέρεις. Για λέει. Κοίταξε, λόγω χάρη, οι γυναίκες εγώ και εκεί που δεν το περιμένεις, ενώ ξεκινάνε ως ταχτοπούτες που είπαμε χτες, γίνονται καρατέκες. Σου χώρουν μια κλωτσιά. Δεν το κάνουν επίτηδες για να σε προκαλέσουν, να σε ερεθίσουν. Στη διαδικασία αναπτύσσουν μια ταχύτητα και δεν ελέγχουν κάποια μέλη του σώματός τους. Μάλιστα. Τους φεύγουν τα χέρια και τα πόδια. Τώρα, οι ερωτογενείς τους ζώνες είναι το εσωτερικό όλων των κλειδώσεων. Το εσωτερικό όλων των κλειδώσεων είναι για τους περισσότερους εγώκερους οι βασικές ερωτογενείς ζώνες του κορμιού τους. Ωραία. Και τέλος, οι εγώκεροι έχουν μια μεγάλη αδυναμία στα ωραία σκαριά ή κατ' επέκταση στην ωραία σωματική κατασκευή. Και οι ίδιοι, πέρα από το ότι τη φροντίζουν, η φύση φροντίζει να έχουν πάντα μια ωραία κατασκευή και σιλουέτα. Είναι διαχρονικοί, δεν γερνούν εύκολα, δεν καμπουριάζουν, δεν ζαρώνουν. Ωραία. Φτάσαμε στον υδροχόου. Πρόσεξε τι θα πεις. Πρόσεξε. Όλα θα τα πεις, μην τρεπείς. Πρόσεξε. Λοιπόν, τρεις λέξεις. Γάμπες, αστράγαλοι, πέλματα. Γάμπες, αστράγαλοι, πέλματα. Ο υδροχόος δεν αντέχει στην ερωτική διαδικασία τις αδεξιότητες και αντίθετα από τη βία ή την παρόρμηση του εγώκερο, ο υδροχόος αντιπαθεί τις απότομες κινήσεις. Σωστό. Τις απότομες κινήσεις. Δεν μπορώ ούτε τις βίες ούτε τις απότομες. Ναι, και τα απεριποίητα σώματα. Είτε αυτό είναι πλαδαρότητα, είτε είναι αδιαφορία για την υγιεινή και την καθαριότητα και ούτω καθεξής. Σωστό. Εγώ έχω να σου πω για τους αστραγάλους, ότι εγώ έχω πρόβλημα γενικά στους αστραγάλους, όχι ευαισθησία σαν ερωτογενή ζώνη, αλλά έχω πρόβλημα. Όλο τους πάω, τους στραμπουλάω, είναι το ευαίσθητο σημείο. Δηλαδή εκεί που είναι και η ερωτογενή, εκεί που είναι και οι ερωτογενείς ζώνες, εκεί είναι και η ευαισθησία εν γέννη. Ηχθείς. Ηχθείς πατούσε φτέρνες και καμάρες των ποδιών. Και οι ηχθείς έχουν μία δυναμία στο μασάζ των δακτύλων των ποδιών. Πατούσε φτέρνες, λέει, και πόδια. Πατούσε φτέρνες και καμάρες των ποδιών, οι κατεξοχήν ερωτογενείς ζώνες για τους ηχθείς. Και έχουν μία δυναμία, όπως οι λέοντες έχουν αδυναμία στο καθολικό μασάζ,
Οι ιχθείς έχουν αδυναμία στο μασάζ των δακτύλων των ποδιών. Mm. Και στην ερωτική διαδικασία οι ιχθείς αρέσκονται να τους δένει το τέρι τους, ο ερωτικός τους σύντροφος. Να τους δένει. Να τους δένει. Τα πόδια, τα χέρια, να τους δένει. Όλα αυτά είναι βίτσια. Άκου να τους δένει. Θα πούμε, κοίταξε, θα πούμε και κάτι άλλο, δεν θα το πούμε στον αέρα. Mm. Θα έχουμε και μία εξέλιξη στην... Ναι. Να μην το πούμε, να το πούμε έτσι. Εντάξει. Είπες τώρα μία τάκα και μου έδωσες μία... Κάτι, μία πάσα που κάτι θα σκεφτείς να μας πει.